Ας μιλήσουμε λοιπόν για τα νέα της εταιρείας και της οικογένειας για αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε τώρα. Καταρχήν, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, θα έχει μια δυνατότητα εγγραφής με 1 ευρώ κάποιος ο οποίος θα αποφασίσει να πάρει κάποιο πακέτο από τα value και πάνω μέσα στο Φεβρουάριο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να κάνει μια εξοικονόμηση 50 ευρώ και να πάρει πακέτα τα οποία θα του βγουν πάρα πολύ οικονομικά. Βέβαια, θα ήθελα να σας κάνω μια ανάλυση για το πόσο συμφέρον είναι μερικές φορές να παίξεις με τα πακέτα ή να βοηθήσεις ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται να παίξουν αυτοί. Παράδειγμα, όταν κάνεις μια νέα εγγραφή με το 1 ευρώ που λέει η εταιρεία, δηλαδή χωρίς να δώσεις τα 50 ευρώ, εάν κάνεις μια εγγραφή με ένα πακέτο Pure Starter, στην πραγματικότητα δίνεις 275 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά, τα προϊόντα που παίρνεις έχουν αξία χονδρικής 400 ευρώ. Δηλαδή, έχεις ένα κέρδος σε χονδρική τιμή 125 ευρώ. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει αν θα πάρεις το πακέτο το Junior ή το Senior. Είναι κάποιες διαφορές στο όφελος. Εάν τώρα αυτά τα πουλήσεις σε κάποια φυσιολογική τιμή, θα έλεγα τι θα πει φυσιολογική τιμή. Να πεις ότι το λάδι το δίνω 150. Δεν έχω βάλει την αύξηση την οποία πήρε το λάδι το τελευταίο χρόνο. Το τελευταίο τρίμηνο. Και την κρέμα της Salve, παραδείγματος χάρη, 50 ευρώ. Για να έχουμε ένα δείκτη να μπορούμε να συνοηθούμε. Το κέρδος που έχεις από το Pure Starter μπορεί να είναι 130 με 150 ευρώ. Και ταυτόχρονα να έχεις και 10 δείγματα, αυτά τα Travel Salve, να τα έχεις δωρεάν. Μπορείς κάλλιστα να τα πουλήσεις αυτά 5 ευρώ το ένα ή να τα δώσεις ό,τι θέλεις. Με το Junior έχεις επίσης 120 ευρώ κέρδος και με το Senior γύρω στα 90. Δηλαδή, μπορείς, εάν κάνεις μια κατάλληλη πώληση για τα προϊόντα που πήρες, να βγάλεις το κόστος εγγραφής και να έχεις και κέρδος. Εάν πάμε λίγο παρακάτω και κάνουμε μια πιο έτσι δυνατή ανάλυση, εάν κάνω μια καινούργια εγγραφή και θέλω να γίνω και fast start, υπάρχουν κάποιες αλλαγές στο πλάνο αμοιβών της εταιρείας και μας δίνει κάποιες δυνατότητες. Ας πάρουμε το ένα κομμάτι. Το ένα κομμάτι λέει το εξής, ότι εγώ αποφασίζω, κάνω μια εγγραφή με ένα πακέτο Junior και παίρνω και 3 πακέτα Pure Starter. Κάνω τις εγγραφές αυτές στο γιο μου, στην κόρη μου και στον ξάδερφό μου. Ταυτόχρονα με το που έχεις κάνει αγορά Junior και 3 Pure Starter, 3 πακέτα, εσύ έχεις γίνει fast start. Που σημαίνει ότι τριπλασιάζεις τις αμοιβές DSE για πάντα. Πρακτικά λοιπόν έδωσες 1040 ευρώ γιατί πήρες το Junior με τα μεταφορικό του και τα Pure Starter με τα μεταφορικά τους. Όπως βλέπετε δεν υπάρχει εδώ ποσό εγγραφής, δηλαδή τα 50 ευρώ που θα δίνεις για κάθε πακέτο. Και αν τα πουλήσεις στις τιμές που είπαμε πριν, θα πάρεις 500 ευρώ, θα έχεις όλα τα δείγματα που πήρες στα πακέτα, 40 δείγματα δωρεάν, ή άμα τα βάλεις επί 5 ευρώ είναι ένα 200. Θα έχεις τριπλασιάσει τις αμοιβές σου, DSE, για πάντα, και ταυτόχρονα θα πάρεις και 160 ευρώ αμοιβή DSE για τις 3 εγγραφές που έκανες. Γιατί για τις εγγραφές που έκανες μόλις γίνεις fast start, αμοίβεσαι ασχέτως αν όταν τις έκανες δεν είχες γίνει. Δηλαδή θα λέγαμε αμοίβεσαι αναδρομικά. Εάν κάποιος λοιπόν το δει καθαρά οικονομικά, μπορεί να πει κοίταξε να δεις, αυτό με συμφέρει. Γιατί θα πει κάποιος ναι, αλλά με συμφέρει, αλλά εγώ πρέπει να δώσω τα 1000 ευρώ. Βεβαίως. Γι' αυτό λέμε παίρνουμε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με το τι σημαίνει κάποιον το κόστος εγγραφής ή κίνησης μέσα στη δραστηριότητα. Για κάποιος θέλει να το δει επαγγελματικά, πότε το συμφέρει και γιατί. Παίρνω λοιπόν εγώ τα πακέτα μου, παίρνω τα προϊόντα μου, τα πουλάω σε τιμές πολύ καλές, δηλαδή άλλο να πουλάω το λάδι 190 και άλλο να το πουλάω 150-160. Μου δίνει τη δυνατότητα να το δώσω σχεδόν χοντρική τιμή. Το ίδιο και η κρέμα. Και προσέξτε, δεν έχω ασχοληθεί με τα βαπορίζατέρ κλπ. Μιλάω μόνο για αυτά. Δηλαδή και λεφτά να βγάλω και να τακτοποιήσω να είμαι fast start για πάντα και να πάρω και αμοιβή για τις εγγραφές τις οποίες έχω κάνει. Είναι ενδιαφέροντα αυτά.
Με το καινούργιο πλάνο της εταιρείας μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε fast start με PD, δηλαδή με όγκο συναλλαγών. Λέει λοιπόν το καινούργιο πλάνο της εταιρείας, θα το κάνουμε σε μια άλλη εκπαίδευση, ότι μπορώ να γίνω fast start εάν πάρω ένα οποιοδήποτε από τα πακέτα και μέσα σε ένα μήνα έχω κάνει 3.000 πόντους, 3.000 βαθμούς, 3.000 όγκους συναλλαγών. Τι σημαίνει αυτό? Κάνω μια εγγραφή με ένα πακέτο Pure Starter, οπότε δεν πληρώνω την εγγραφή μου ουσιαστικά, και πρέπει να πάρω και 3.000 βαθμούς προϊόντα. Πρακτικά γίνομαι αυτόματα fast start, τριπλασιάζω τις αμοιβές. Δηλαδή αυτό για να το κάνει κάποιος θα πρέπει να δώσει περίπου 3.500 για να πάρει ένα Pure Starter, να κάνει τρεις απλές εγγραφές και σε αυτές τις εγγραφές να πάρει μερικά bulk για λάδι, για κρέμες και κάποιο βαποριζωτέρ. Με σκοπό τι, όλα αυτά όπως βλέπετε, αυτά που έχω πάρει εγώ, δηλαδή τα 4 bulk, τα 3 bulk της κρέμας και τα αυτά, κάνουν συνολικά 3.000 πόντους όγκος συναλλαγών. Άρα αφού έχω κάνει την εγγραφή μου και σε τρεις εικονικές εγγραφές έχω βάλει και αυτά όλα τα προϊόντα και τα πήρα, πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εγώ έγινα fast start. Τώρα, εάν όλα αυτά τα προϊόντα εγώ τα πουλήσω σε τιμές όπως είπαμε πριν, ουσιαστικά έχω όφελος γύρω στα 1.400 ευρώ. Δηλαδή, προσέξτε, όταν λέω όφελος, σημαίνει ότι εγώ έδωσα 3,5, αλλά στα χέρια μου τελικά θα πάρω γύρω στα 4.800. Έχω όφελος. Γιατί πούλησα αυτό, πούλησα εκείνο, τα βλέπετε, τα έχω αναλυτικά πόσο είναι το κέρδος πουλώντας το κάθε τι από αυτά. Άρα έχω και όφελος με όλη αυτή τη διαδικασία. Η επένδυσή μου λοιπόν ουσιαστικά μου έχει αποδώσει σχεδόν 30-40%. Επιπλέον, από το πακέτο του Pure Starter θα πάρω τα 10 δείγματα, θα τα έχω δωρεάν, να μπορώ να τα δώσω ή να τα πουλήσω. Θα έχω γίνει fast start. Θα πάρω μία αμοιβή DSE περίπου 450 ευρώ. Γιατί στους κωδικούς κάτω από μένα αγοράστηκαν τα bulk. Κρέμες, τα bulk, το λάδι κλπ. Αυτά όλα δίνουν αμοιβή μέσα στον πρώτο μήνα αγοράς. Άρα θα πάρω και ένα 450. Και ακόμη καλύτερο είναι το εξής. Επειδή θα έχω γίνει fast start 3.000, θα έχω και μία αμοιβή 1.000 δολάρια, εφόσον κάνω τους επόμενους δύο μήνες από μία παραγγελία με 110 πόντους. Δηλαδή, έχοντας κάνει αυτού του τύπου το fast start με μία καινούργια εγγραφή, χρησιμοποιώντας τους βαθμούς αξιολόγησης, βγάζω ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, το συνολικό μου όφελος από όλη αυτή τη διαδικασία είναι περίπου 2.500. Αυτά τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι τρία διαφορετικά μοντέλα παιχνιδιού, όπου ένας μπορεί να παίξει με την εγγραφή τη δωρεάν, να παίξει κάνοντας ένα fast start ή να παίξει κάνοντας ένα fast start βάζοντας πιο πολλά χρήματα, σαν να έλεγε ότι ανοίγω μια επιχείρηση. Ποιος είναι ο λόγος που σας το λέω? Θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα αποφασίσουν να ξεκινήσουν μαζεμένοι. Δηλαδή, ας κάνω εγώ μια εγγραφή και βλέπουμε. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι λέει, κοίταξε να δεις κάτι, εγώ θέλω να το δω αυτό σαν μαγαζί. Δηλαδή, θα έδινα έτσι κι αλλιώς κάποια χρήματα να πάρω προϊόντα για να μπορέσω να τα διακινήσω. Γιατί όταν μου ζητήσει κάποιος ένα προϊόν, δεν θέλω να του πω θα στο φέρω σε 10 μέρες που θα τα φέρει ο κούριερ. Θέλω να έχω. Αυτό, όπως ξέρετε, ήδη κάποιοι το έχουμε κάνει, είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα, για να μπορούμε να εξυπηρετούμε τους ανθρώπους στην ομάδα μας οι οποίοι δεν αποφάσισαν να το κάνουν. Ή για τους δικούς τους οικονομικούς λόγους δεν μπορούσαν, δεν θέλανε οτιδήποτε. Με αυτόν τον τρόπο τώρα τι γίνεται? Ανάλογα με το τι κεφάλαιο θέλει να επενδύσει κάποιος για να το δει σοβαρά, δηλαδή ότι εγώ θέλω να πουλήσω προϊόντα και να κάνω δουλειά, μπορεί να έχει και πολύ μεγαλύτερα ωφέλη. Δηλαδή και να τακτοποιηθώ στο πλάνο αμοιβών της εταιρείας αυτό το 2-3 πρώτων μηνών, που λέει μπορείς να κάνεις εγγραφές, να κερδίσεις αυτό, να πάρεις το fast start 3.000, να κάνεις τα άλλα, και να έχω όφελος για όλα αυτά. Αυτά που σας είπα τώρα, πιθανόν, έτσι όπως τα είπα γρήγορα, να μην είναι απόλυτα κατανοητά, αλλά σίγουρα εάν ξανακούσετε αυτή την ομιλία και πείτε για να τη δω πιο αναλυτικά ή μιλήσετε με κάποιον από τη γραμμή αναδοχής σας και σας το εξηγήσει, μπορείτε να βγάλετε δικά σας συμπεράσματα στο πώς συμφέρει να κινηθεί κάποιος και να δώσει τα προϊόντα. Διότι μην ξεχνάμε ότι σαφώς όταν έχουμε μια τιμή χοντρική 160 και μια γενική 190 για το Pure Gold,
Εάν εγώ μπορώ να το πάρω σε πιο χαμηλή τιμή, μπορώ να παίξω πολύ περισσότερα με τις εκπτώσεις που θα κάνω στους πελάτες μου ή να έχω πολύ περισσότερα κέρδη. Και αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, αν κάποιος δεν το κάνει, προφανώς απλώς θα χρησιμοποιεί συστημές που κυκλοφορούν μέσα στην εταιρεία, χοντρική ή γενική, και θα παίξει με τις τιμές που έχει. Εάν όμως κάποιος που ονειρευτεί, θα πει, για να δω, πώς μπορώ εγώ να χρησιμοποιήσω καλύτερα το μοντέλο για να έχω μεγαλύτερο όφελος. Γιατί πέρα από το πόσο χρήσιμο είναι το προϊόν, που το έχουμε δοκιμάσει, οι περισσότεροι ξεκινήσαμε σκεφτόμενοι ότι βεβαίως γιατί να μην βγάλω και λεφτά. Μερικοί ήταν στην κατάσταση που λέει μόνο για λεφτά το κάνω. Δεν με ενδιαφέρει καν αν το προϊόν είναι καλό. Οπότε να το θυμόμαστε αυτό. Τετάρτη έχουμε στη Θεσσαλονίκη συνάντηση στο νέο με την ομάδα. Την άλλη Δευτέρα θα έχουμε κανονικά webinar. Στις 16 Φεβρουαρίου το Σάββατο στην Αθήνα υπάρχει ένα σεμινάριο στο ξενοδοχείο του Τιτάνια. Θα έρθει μια ήδη καλεσμένη ομιλήτρια από το εξωτερικό, η Λία Κόρτλαντ, η οποία είναι μάλλον στη γραμμή αναδοχής όλη. Και θα γίνει κάποιο σεμινάριο, παρουσίαση, ενημέρωση κλπ. Επομένως, είναι σημαντικό για τους Αθηναίους να είναι παρόντες. Επίσης, στη Θεσσαλονίκη θα κάνουμε στις 27 Απριλίου. Στο Εγνατία Παλάς, όπως την προηγούμενη φορά, θα το κάνει αυτή τη φορά το σεμινάριο ο Πασχάλης ο Καλούδης, ο οποίος ήταν στατιωτικός γιατρός και αυτός. Είναι θυσίατρος, αν και η λέξη θυσίατρος δεν είναι η σωστή. Δηλαδή, κανονικά είναι ειδικής φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ειδικότητα. Οι θυσίατροι είναι μια πάρα πολύ σημαντική ειδικότητα που αφορά την αποκατάσταση οποιοδήποτε ανθρώπου ο οποίος είχε κάποιο πρόβλημα κινητικό. Δεν είναι η ορθοπαιδική, είναι η γιατροί αυτοί. Ταυτόχρονα όμως ο Πασχάλης ο Καλούδης είναι και ομοιοπαθητικός και με βοτανοθεραπεία ασχολείται και με βιοσυντονισμό. Είναι συνεργάτης στις Κάναβοι, δηλαδή και έχει χρησιμοποιήσει και έχει προωθήσει τα προϊόντα μας, επομένως είναι ολοκληρωτικά μέσα στην υπόθεση. Θα έχουμε λοιπόν αυτό το σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη, θα το προωθήσουμε, θα δούμε τι θα κάνουμε. Ενημερώνω από τώρα, είναι όπως βλέπετε μετά από 1,5 μήνα περίπου. Όπως είπαμε το Φεβρουάριο, είναι καλό να πάρουμε και να διαβάσουμε το βιβλίο «Γνωστά ονόματα, άγνωστες ιστορίες» που πάντοτε θα μας βοηθάει να ανοίγουμε το μυαλό μας. Όπως λέει και η φωτογραφία, ο άνθρωπος που θα είσαι στο μέλλον εξαρτάται από τις πληροφορίες που θα είσαι στο μυαλό σου σήμερα. Δηλαδή, αν σήμερα αυτό που μας απασχολεί είναι τι έχει τηλεόραση, σίγουρα μετά από 1-2-3 μήνες θα θυμόμαστε το τι έχει τηλεόραση. Δεν πρόκειται να πάμε παρακάτω. Χθες μου έδωσε ένας φίλος ένα βιβλίο, το οποίο αναφέρεται στην εποχή του Μακεδονικού Αγώνα και λίγο πριν, το οποίο είναι 600 σελίδες. Κάθισα να το διαβάσω. Έτσι λίγο ήρεμα με ένα καφεδάκι, όπως το έχω πει και άλλη φορά πώς πρέπει να διαβάσεις τα βιβλία. Και τελικά επειδή είχα ένα ραντεβού αναγκάστηκα και σταμάτησα γιατί είχα διαβάσει ήδη 180 σελίδες. Φανταστείτε λοιπόν πόσο ένα βιβλίο το οποίο έχει μια καλή ροή και σε ενδιαφέρει, επειδή εμένα με ενδιαφέρουν τα ιστορικά θέματα, πόσο μυθιστορηματικά γραμμένα τα ιστορικά θέματα σε απορροφούν και διαβάσεις 180 σελίδες μέσα σε μια μέρα. Αλλά είναι κάτι το οποίο λες, πρέπει να το κάνω για μένα. Να θυμόμαστε ότι στο site μέσα της ομάδος, δηλαδή μπαίνοντας μέσα στο site Steam 100, μπορείς να πατήσεις το κάπα το κάναβο ή σε βάζει μέσα στο ιδιαίτερο site που υπάρχουν και βίντεο και έντυπα και παρουσιάσεις κλπ. Παραδείγματος χάρη, άλλαξε το πλάνο αμοιβών. Ήδη η παρουσίαση που έχει ανεβεί επάνω έχει το καινούριο πλάνο αμοιβών. Γιατί? Γιατί όσοι είναι ένα χρόνο στην επιχείρηση, λένε ας πούμε θα οι αμοιβές DSB. Ακούει τώρα κάποιος νέος, εγώ που δεν ξέρω. Μπαίνω μέσα και βλέπω DSE. Τι είναι αυτό λέει το DSE, τι είναι το DSB. Τι είναι το DSB αυτός, εγώ άλλα βλέπω εδώ. Ξέρετε, ο λόγος που αναγκαζόμαστε και αλλάζουμε την ορολογία που χρησιμοποιούμε και πάμε παράλληλα με την εταιρεία, είναι ώστε ένας καινούριος άνθρωπος ο οποίος θα ξεκινήσει, να μην δει όρους που να μην τους καταλαβαίνει. Διότι είναι σημαντικό να καταλαβαίνει τι λέει. Μέσα λοιπόν εκεί έχει αλλάξει η παρουσίαση. Έχει αλλάξει το έντυπο της επακολούθησης. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, με μια αλλαγή ενός πράγματος απλού που μπορεί η εταιρεία να αποφάσισε, αλλάζουν έντυπα και παρουσιάσεις. Τα κάνουμε όμως αυτά. Είναι μέσα ήδη περασμένα. Μπορείς λοιπόν να πεις μέσα να τα κατεβάσεις. Υπάρχουν οι διάφορες ομιλίες. Δεν μπορείς να πεις ότι
δεν θα μπω στο site να ακούσω ομιλίες ή στο κανάλι που έχουμε στο YouTube. Γιατί? Γιατί μέσα σε αυτές τις ομιλίες θα καταλάβεις όλα τα παιχνίδια που παίζονται. Δηλαδή, το τελευταίο καιρό ανεβάσαμε δύο ομιλίες του γιατρού του Τάσου του Πετρόπουλου, μία που έκανε στην Αθήνα, που ήταν ουσιαστικά ηχητικό. Το ηχητικό αυτό έγινε μια επεξεργασία και ανέβηκε. Μία άλλη στο κρανίδι που μας έστειλε ο Αντώνης ο Ζαπετάκης ήταν με βίντεο. Ανέβηκε με βίντεο. Και είναι εξαιρετικές οι ομιλίες. Γιατί έτσι αποκτάς πληροφορίες και καταλαβαίνει πώς λέει ο ένας, πώς λέει ο άλλος. Μην ξεχνάτε ότι οι περισσότεροι συνεργάτες που έχουν ασχοληθεί μπορούν να μιλήσουν πολύ καλύτερα από ένα γιατρό. Απλά, όπως ξέρουμε όλοι, εμείς δεν έχουμε τη σφραγίδα ντόκτορ. Η σφραγίδα γιατρός είναι πιο σημαντική από το πόσο καλά τα λες. Στο προηγούμενο σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας προχθές με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Καμπάκη, τον γιατρό, μου είπε, λέει και η μητέρα μου, λέει και η γυναίκα μου, εντυπωσιάστηκαν πολύ, λέει, από τον Βασίλη, τον μίλησε τελευταίο, δεν θυμόταν ασχέτως. Λέω, ναι, γιατί ο Βασίλης, λέω, το ζει το θέμα. Το έχει ζήσει, το έχει κυνηγήσει, οπότε αυτό που βγάζει προς τα έξω είναι έναν ενθουσιασμό και μια σιγουριά. Παρ' όλα αυτά όμως, μπορεί κάποιος που ενδιαφέρεται να ρωτήσει Βασίλη την Βασιλική, αλλά ο Βασίλης δεν μπορεί να έχει τη σφραγίδα γιατρός. Είναι μια ιδιαιτερότητα την οποία πρέπει να την αποδεχτούμε. Δεν είναι θέμα να μου αρέσει, να μην μου αρέσει, να συμφωνώ ή να μην συμφωνώ. Κάποιος λέει, θες να έχεις δίκιο ή να βγάλεις λεφτά. Οπότε αυτό το εκμεταλλευόμαστε. Αλλά για να το εκμεταλλευτούμε είναι καλό να ακούσουμε. Οπότε μπαίνουμε μέσα στο site που έχει χωριστά τις παρουσιάσεις και χωριστά την εκπαίδευση των συνεργατών. Και βλέπουμε τι γίνεται. Τα ανεβάζουμε κάθε φορά στα νέα που έχουμε μέσα στο Facebook στις ομάδες. Δείτε τα νέα της οικογένειας, δείτε το τάδε βίντεο, δείτε το τάδε βίντεο. Αυτά είναι καλό και να τα σημειώνουμε και να έχουμε το προσωπικό μας αρχείο, να ξέρουμε τι μας γίνεται, γιατί διαφορετικά κάποια στιγμή όταν αυτά είναι πολλά θα είμαστε μπερδεμένοι. Άρα κάνουμε την εγγραφή στο κανάλι μας να βλέπουμε ό,τι υπάρχει. Κλείνοντας, όλοι μαζί αναπτύσσουμε δυναμικά αποτελέσματα και κανένας δεν είναι ελεύθερος αν δεν είμαστε όλοι ελεύθεροι. Όλες τις δυσκολίες τις σημερινές, σας εύχομαι καλό βράδυ, καλή συνέχεια και επίθεση η μόνη λύση.